Ρόζος. Ρόζος στο Λινάρδο, ξανά Ρόζος. Ηλιάσης. Λινάρδος. Στο Μίχαλο. Πατάει έξω ο Μίχαλος. Δεν το βλέπει ο διαιτητής. Δεν το βλέπω διαιτητής και καλάθι για το Αίγιο. Το πρώτο καλάθι δεύτερο μικρόνου. 32-33. Ένα πόντο μπροστά η ΑΕΛ. Κουλούρης. Σηκώνεται, σουτάρει. Τέσσερα συνεχόμενα άστοχα ο Κουλούρης. Και το Αίγιο με το Μίχαλο μπροστά. Προσπαθεί. Σηκώνεται, σουτάρει. Κερδίζει το rebound ο Δημητρόπουλος. Την μπάλα έξω για την ΑΕΛ. Μετά την παρέμβαση του Βλάχου. Πετρόπουλος παναφέρει στον Γκράγκαρη. Δημητρόπουλος, Κουλούρης, Γκράγκαρης. Πετρόπουλος, Ιακωβάκης, Γκράγκαρης. Προσπαθεί να βρει στον Κουλούρη, σου τριών πόντων ο Γκράγκαρης. Εύστοχο το σου τριών πόντων του Γκράγκαρη. Τέσσερις πόντους μπροστά η ΑΕΛ, 36-32. 18-35 πριν τελειώσει και ο δεύτερο ημιχρόν. Το Αίγιο με το Ρόζο. Κουλιάσης. Ρόζος ξανά. Λινάρδος σουτάρει. Κερδίζει το rebound ο Δημητρόπουλος. Στον Γκράγκαρη. Και φάουλ ο Μίχαλος. Τρία φάουλ ο εννιά. Ο Μίχαλος. Ιακωβάκης επαναφέρει απ' έξω στον Γκράγκαρη. Ξανά Ιακωβάκης, Γκράγκαρης. Προσπαθεί ο Κουλούρης, κι άλλο λάθος ο Κουλούρης. Πάρα πολλά λάθη ο νεαρός Κουλούρης, είναι επηρεασμένος από την ασθένειά του ίσως. Και καλάθι για το Αίγιο. Γκράγκαρης, Ιακωβάκης. Σουτάρει Κουλούρης. Έξι συνεχόμενα σφάλματα ο Κουλούρης. Ίσως θα ήθελε κάποια αλλαγή νομίζω. Και ισοφαρίζει το Αίγιο με τον Λινάρδο. 36 όλα, 17-30 πριν το λήξει δεύτερο ημιχρόνου. Γκράγκαρης στην επίθεση για την ΑΕΛ. Ξανά Γκράγκαρης, Κουλούρης. Κι άλλο λάθος του Κουλούρη. Ο κότς πρέπει να δει, ελπίζω. Πολλά λάθη η νεαρή της ΑΕΛ, πάρα πολλά λάθη. Την επίθεση στο Αίγιο με τον Μίχαλο. Σηκώνεται, σουτάρει, αλλά κερδίζει φάουλ, δύο βολές. Δεν ξεκίνησε καλά πάλι η ΑΕΛ, πολλά λάθη. Μπροστά το Αίγιο μετά την εύστοχη βολή του και δύο πόντους μπροστά, 38-36 το Αίγιο μετά τις δύο προσπάθειες της εύστοχης του Μίχαλου Κουλούρης. Σούτα το Κουλούρη και ισοφαρίζει. 38 όλα, 16-45 πριν τη λήξη του δεύτερου χρόνου. Ρόζος. Μίχαλος. Σηκώνεται, κερδίζει το rebound. Γκράγκαρης τώρα. Επιθετικό. Και επιθετικό Δημητρόπουλος. Το Αίγιο στην επίθεση. Λινάρδος. Έξω η μπάλα για τα Λεχενά. Η ΑΕΛ στην επίθεση. Γκράγκαρης. Άρε Κρακαράκο.
Γιακοβάκης κάνει μπάσιμο. Ξανακερδίζει ο Πετρόπουλος στην μπάλα. Και μπροστά οι άλλοι δύο πόντους. 40-38, 15-59. Λινάρδος, Ρόζος, Πουλιάς, σουτ δύο πόντων. Άστοχος, παίρνει το ριμπάο ο Μίχαλος και ευστοχή. Σοπαλία, 40 όλα. Κράγκαρης για την ΑΕΛ. Κουλούρης. Και καλάθι από τον Κουλούρη. Τα 2-40 η άλλη μπροστά. Το ίδιο στην επίθεση. Ρόζος, Λινάρδος. Σούντιο πόντων. Ευστοχή κι αυτό. Όλα 42. Κράγκαρης. Κάνει μπάσιμο. Σουτάρι. Και κάνει το σκορ 44-42. Πόντο πόντο πάνε οι ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο. Μία η μία, μία η άλλη. Το ριμπάω το Πετρόπουλος στον Κράγκαρη. Προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι ο Κράγκαρης. Στον Κουλούρη, σου τριών πόντων. Άστοχος και το έγιο στην επίθεση. Τιμό. Φάουλ και καλάθι από τον νεαρό Ρόζο. Έχει κερδίσει πολλά τέτοια φάουλ με καλάθι μαζί. Σοφαρίζει το Αίγιο. 44-44. Και κέρδος μια βολή για τον νεαρό Ρόζο. Αστοχή στη βολή. Και μπάλα ξανά για το Αίγιο. Μετά την προσπάθεια του Δημητρόπουλου. Έβγαλε ο ίδιος παίκτης την μπάλα έξω. Ριμπάουτ ο Δημητρόπουλος στον Κράγκαρη. Προσπαθούμε να βγάλουμε έναν ευνηδιασμό. Το κατορθώνουμε νομίζω. Και καλά στο Ιακωβάκη. Ξανά προστάει άλλο. 46-44. Ενθουσιάζονται οι νεαροί φίλαθλοι της ομάδας. Το Αίγιο στην επίθεση. Λινάρδος, σουτάρει και σοφαρίζει, πολύ ευστοχία κι αυτός το τελευταίο διάστημα. Έχει κρατήσει την ομάδα του Αιγίου στο σκορ κοντά. Μια πολύ έξυπνη παλιά και στον Πετρόπουλο δεν έπιασε το backdoor. Σοπαλία 46 και το ίδιο στην επίθεση. Σούντιο πόντο. Άστοχο στο ριμπάουτ. Προσπάθησε να διορθώσει το λάθος του Ιακωβάκη ο Δημητρόπουλος. Δεν το κατόρθωσε. Μπάλα έξω για το Αίγιο. Μιχαλός κλείνεται από τρεις παίχτες. Και Λινάρδος. Πολύ μαχητικός ο νεαρός Ρόζος. Έχει κάνει πολλά πράγματα για το ίδιο και ξανά κλέβει την μπάλα. Μεγάλη βοήθεια από την ώρα που μπήκε αυτός ο νεαρός. Έγινε μια αλλαγή στη θέση του Δημητρόπουλου, πέρασε ο Νικολουτσόπουλος. Κράγκαρης τώρα για την ΑΕΛ. Ιακωβάκης. Κι άλλο λάθος από τους παίκτες της ΑΕΛ. Έκλεψε ευτυχώς ο Κράγκαρης και φεύγει μόνος στον ευνηδιασμό και κάνει μια λάθος μπαλιά. Δεν μπορεί ο Ιακωβάκης να συγκρατήσει μπάλα. Time out για την ΑΕΛ. Πολλά λάθη το τελευταίο διάστημα η ΑΕΛ. Πολύ φλιάρι και στις μεταβιβάσεις τους και στην όλη ανάπτυξη του παιχνιδιού τους. Πρέπει να προσέξουμε λίγο. Το σκορ είναι ακόμα ισόπαλο. Έχει,
δίνει τις συμβουλές στο κόουτ της ΑΕΛ, προσπαθεί να επισημάνει τα σφάλματά τους και να διορθωθούν. Απ' έξω είναι η μπάλα για το Αίγιο. Δώδεκα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και του δεύτερου ημιχρόνου. Το Αίγιο στην επίθεση. Και μπροστά το Αίγιο. Μετά το εύστοχο σου του Καραφωτιά. Κράγκαρης. Κράγκαρης. Ξανά. Το Αίγιο ξανά στην επίθεση. Καλάθι και φάουλ. Ο Βλάχος. Ο Κουλούρης υποπίπτει στο τρίτο του φάουλ. Δεύτερο. Στο δεύτερο φάουλ ο Κουλούρης. Ετοιμάζει μια αλλαγή ο coach της ΑΕΛ. 5 πόντους μπροστά το Αίγιο, 51-46. Και μια αλλαγή στη θέση του Κουλούρη ο Βακάριος. Μακάριος κατεβάζει για την ΑΕΛ, έχει 4 φάουλ. Ο νεαρός δεν έπαιξε όσο διάστημα το χρειαζόταν η ομάδα. Σουτάρει και μειώνει. 48-51 μπροστά το Αίγιο. Κερδίζουμε το rebound με τον Μακάριο, κατεβάζοντας την μπάλα. Κάνει λάθος όμως. Και το Αίγιο ξανά στην επίθεση. Σούτριο πόντων από τον Μίχαλο. Αστοχή, κερδίζει ο Βλάχος την μπάλα και πετάει ίδιος παίξει την μπάλα έξω. Σωστό το σφύριγμα του κύριου διαιτητή. Πολύ σωστό ήταν το σφύριγμα. Ο παίχτης του Αιγίου πέταξε την μπάλα έξω. Τα αναφέρει ο Νικολοτσόπουλος στο Μακάριο. Κατεβάζει ο Μακάριος την μπάλα. Τον Γκράγκαρη, ξανά Μακάριος. Νικολοτσόπουλος προσπαθεί. Και υποπίπτει σε φάουλ. Κερδίζει ο Νικολουτσόπουλος στο rebound. Στον ευθυδιασμό ο Ιακωβάκης κάνει τη διαφορά, μειώνει τη διαφορά στον ένα πόντο. 51-50, 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το Αίγιο στην επίθεση. Ρόζος. Μίχαλος. Μέσα από τρεις σηκώνεται, σουτάρει και φτωχή. 53-50. Κράγκαρης για την ΑΕΛ. Μακάριος, σουτάρει, άστοχος. Σωστό, η μπάλα για την ΑΕΛ. Το τρέσσερ ξαναπάει Αθηνά. Μακάριος στην επίθεση την ΑΕΛ. Ξανά Μακάριος. Ιακωβάκης κάνει μπάσιμο και φάουλ από το Ρόζο. Κλεοπάτρα! Νικολουτσόπουλος στο Μακάριο. Κράγκαρης. Κάνει μπάσιμο Κράγκαρης.
Προσπαθούν για το rebound οι παίχτες και των δύο ομάδων. Κερδίζει ο Μίχαλος. Μπάλα είναι για το Αίγιο. Κάνουν το λάθος παίκτες του Αιγίου, μπάλα για την ΑΕΛ. 8 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη δευτέρου μηχρόνου. Μπάσιμο. Ιακωβάκης προσπαθεί, σηκώνεται. Σουτάρια στοχή.